εδώ. Μίλτο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά η εμφάνισή σου ήταν μια από τις καλύτερες που έχεις κάνει. Πιστεύεις ότι θα υπάρχει συνέχεια με θέση στην ενδεκάδα? Και να σας πω, αυτό δεν το ξέρω, αυτό είναι η επιλογή του προπονητή, αλλά εγώ όποτε μου ζητείτε, δίνω το καλύτερο μου εαυτό και πάντα θα το δίνω για αυτήν την ομάδα. Την ευκαιρία την έχεις ακόμα σε μια ένταση που ήταν ναι, ήθελα να σηκώσω την μπάλα να πάει ψηλά, αλλά ήταν στο όχι, καλό δεξιπόρο και θα Γιάννη, έχετε όρεξη να τρελάνετε κόσμο? 0-0 στα Λιώσια, όχι τόσο καλή εμφάνιση, 1-3 μέσα στο Άιμπροξ. Είμαστε μια πρόβλημα, αλλά εντάξει, ο Παναθηναϊκός έδειξε το καλό του κόσμο στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Από εδώ και πέρα, εντάξει, εμείς ξέρουμε τις δυνατότητες της ομάδας και πιστεύαμε στους εαυτούς μας, ασχετά αν κάποιοι μας είχαν ξεγραμμένους και μας είχαν για 2-3 κόλπια σε λίγο. Είστε μια πρόβλεπτη ομάδα ή είστε μια νέα ομάδα που τώρα χτίζεται και θέλει πίστοση χρόνου και είναι λογικά τα σκαμπανεβάσματα? Σίγουρα έχουμε κάποια καινούργια παιδιά που θέλει η ομάδα αυτή κάποια πίστοση χρόνου. Δεν πρέπει να μας πυροβολούν με την πρώτη αποτυχία. Θέλει κάποια πίστοση χρόνου και ας μας χρούν στο τέλος τι έχουμε καταφέρει. Όταν βρεθήκατε πίσω στο σκορ, αντιδράσατε βέβαια, αλλά από εκεί και πέρα ποιες ήταν οι σκέψεις? 26 λεπτό, 1-0, ναι, πολλές ελλείψεις. Είχαμε πρώτο γκολ, από εκεί και πέρα έπρεπε να αντιδράσουμε, γιατί πρέπει να κερδίσουμε για να πάρουμε την τρίτη θέση. Παίξαμε έξυπνα, με έξυπνη τακτική και με τις αντιπιθέσεις, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο, καταφέραμε να βάλουμε 3 γκολ και μπορούσαμε να αυξήσουμε τη διαφορά ακόμα περισσότερο. Ξέραμε σήμερα ότι μπήκαμε στο παιχνίδι, δεν ήταν ένα παιχνίδι και πρέπει να το κερδίσουμε. Το πιστέψαμε αυτό από την αρχή, γιατί το έχουμε ξανακάνει και μπορούμε να το ξανακάνουμε. Στην Ελλάδα, εντάξει, είναι φυσιολογικό κάποια ομάδα να μην κερδίζει συνέχεια. Και όπως είπα και πριν, ότι εντάξει, στις άσχημες στιγμές κάνουμε και βαθμούς, δηλαδή έχουμε και την τύχη να εκεί που δεν μας έρχεται καλή να κερδίσουμε. Σίγουρα θα έχουν σημεία βελτίωσης, πάμε προσπαθούμε να τα.